Καλώς ορίσατε στη διαδικτυακή παρουσίαση κράτησης ξενοδοχείων της Aber. Σε αυτή την παρουσίαση θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολα μια κράτηση ξενοδοχείου χρησιμοποιώντας το σύστημά μας. Η Aber σας παρέχει άμεση σύνδεση με 317 ξενοδοχειακές αλυσίδες και εκπροσωπεί 176.000 ξενοδοχεία σε 240 χώρες, από ανεξάρτητα ξενοδοχεία, boutique, έως αλυσίδες χαμηλού προϋπολογισμού ή και πολυτελή θέρετρα. Μπορούμε να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα και να ολοκληρώσουμε μια κράτηση. Αρχικά, θα κάνουμε μια αναζήτηση για το Μόναχο για ένα δίκλινο από τις 20 Οκτωβρίου και για μια νύχτα. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο όνομα του ξενοδοχείου που θέλουμε να επιλέξουμε, βλέπουμε το χάρτη της περιοχής που βρίσκεται το ξενοδοχείο, καθώς και τις φωτογραφίες του. Για παραπάνω πληροφορίες, βλέπουμε το Rate Description, το Policy Requirement και κάποιες άλλες πληροφορίες που μας είναι χρήσιμες. Εάν θέλουμε να κρατήσουμε αυτή την τιμή, θα κάνουμε κλικ στο Book This Rate. Ανοίγει το Point and Click. Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής, δηλώνουμε τον κωδικό της κάρτας, τον αριθμό της, συνεχίζουμε με τη λήξη της κάρτας και τελειώνουμε με το όνομα του κατόχου της κάρτας. Κάνουμε κλικ στο Go. Τέλος, ελέγχουμε την κράτησή μας και την κλείνουμε. Ανοίγοντας την κράτηση και με διπλό κλικ στο Confirmation Number, μπορούμε να δούμε την τιμή ανανύχτα, τη συνολική τιμή, τον τύπο δωματίου, τον τρόπο πληρωμής, το Cancellation Policy και αν δικαιούται προμήθεια ή όχι. Θα δείξουμε τώρα πιο αναλυτικά τι πληροφορίες μπορούμε να βρούμε για κάθε ξενοδοχείο. Αυτή εδώ είναι η εντολή αναζήτησης στη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου που μας ενδιαφέρει. Ξεκινάμε με το Hot που σημαίνει διαθεσιμότητα για ξενοδοχεία, την πόλη που μας ενδιαφέρει, την ημερομηνία άφιξης, την ημερομηνία αναχώρησης, το αν το δωμάτιο είναι μονόκλινο ή δίκλινο, για κάποιο δωμάτιο που βρίσκεται στο κέντρο. Θα κάνουμε διπλό κλικ στο ξενοδοχείο που μας ενδιαφέρει . Φορτώνονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο όπως ο χάρτης και οι φωτογραφίες του και κάνοντας scroll down μπορούμε να δούμε το rate description του ξενοδοχείου. Εδώ θα δούμε την πρώτη διαθέσιμη τιμή καθώς και άλλες τιμές στη συνέχεια αν κατεβούμε με τον κέρσορά μας πιο κάτω, τι τύπος δωματίου είναι, πόσο κοστίζει τη μία νύχτα, πώς το κοστίζει στο σύνολο, αν περιλαμβάνει κάποιους φόρους και ποιοι φόροι είναι αυτοί και βεβαίως το πολύ σημαντικό που είναι το cancellation policy, πόσο νωρίτερα μπορούμε να ακυρώσουμε το ξενοδοχείο χωρίς να έχουμε κάποια επιβάρυνση. Εδώ θα δείτε και την επιλογή στο πώς μπορείτε να κρατήσετε αυτό το δωμάτιο. Παρακάτω η παράκληση με ακριβώς τις ίδιες πληροφορίες. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε είναι το Policy Requirements. Κάνοντας κλικ στο Policy Requirements, μας δείχνει πότε είναι το check-in μας, η αναχώρησή μας, πότε μπορούμε να κάνουμε check-out, ποιο είναι το policy για το early check-out, αν έχει το ξενοδοχείο pet policy, τι περιλαμβάνει στο Family Children Policy για τα παιδιά
Και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι το commission policy και ποια είναι η προμήθεια που έχουμε για το εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε αυτό εδώ θα κάνετε πάντα την αναζήτηση, σε αυτό εδώ το σημείο θα κάνετε πάντα την αναζήτηση για να βρείτε το commission percentage. Παρακάτω θα δείτε το cancel policy του ξενοδοχείου, πόσο νωρίτερα πρέπει να ακυρώνονται οι κρατήσεις προκειμένου να μην έχετε ακυρωτικά, αν έχει deposit policy το ξενοδοχείο, αν έχει guarantee. Η επόμενη επιλογή είναι το property information, όπου μας δείχνει πληροφορίες για την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου. Συνεχίζουμε με τα facilities, που περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ίδιο το ξενοδοχείο. Το room description, που είναι η αναλυτική περιγραφή του δωματίου και τι αυτό περιλαμβάνει. Και τέλος, το location and area information, που μας δείχνει πληροφορίες για την περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο, καθώς και για τις κάρτες που δέχεται. Για να κρατήσουμε το συγκεκριμένο δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο, επιλέγουμε το rate description. Κάνουμε κλικ στο Book This Rate. Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής και συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας. Καθώς και το όνομα του card holder. Στη συνέχεια πατάμε κλικ στο Go. Ελέγχουμε την κράτησή μας και την κλείνουμε. Κάνοντας μια καινούργια αναζήτηση για ένα νέο προορισμό, επιλέγουμε να δούμε το description του ξενοδοχείου με τον εξής τρόπο. HOD, αστεράκι και τον αριθμό της επιλογής του ξενοδοχείου που μας ενδιαφέρει. Στο μεταξύ, κάτω δεξιά μας εμφανίζεται ένα μικρό εικονίδιο με την εφαρμογή Trust You. Η εφαρμογή αυτή είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή, η οποία συλλέγει πληροφορίες από περίπου πάνω από 200 site αξιολόγησης ξενοδοχείων. Κάποια από αυτά είναι και πολύ διαδεδομένα, όπως για παράδειγμα το TripAdvisor. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε την αξιολόγηση του ξενοδοχείου που έχετε επιλέξει προτού προβείτε σε κράτηση. Με την εντολή HOD αστεράκι για το νούμερο, βλέπουμε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου, τις προτινόμενες τιμές του ξενοδοχείου και συνεχίζοντας με Move Down, βλέπουμε το Cancellation Policy, τα property information το guarantee policy καθώς και το location και area information. Ό,τι πληροφορία χρειαζόμαστε δηλαδή σχετικά με το ξενοδοχείο.
Με την εντολή Honda Στεράκι 1, επιστρέφουμε στο αρχικό description του ξενοδοχείου. Σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες για το δωμάτιο που μας ενδιαφέρει, θα πρέπει να κάνουμε την εντολή Hotel Romeo Delta, αστεράκι και τον αριθμό της επιλογής του δωματίου. Εδώ μας δείχνει πληροφορίες σχετικά με το δωμάτιο, ποια είναι η χρέωση για το extra person, ποιο είναι το cancellation για το συγκεκριμένο δωμάτιο, καθώς και κάποιες άλλες πληροφορίες. Θα κάνουμε τώρα μια αναζήτηση με κριτήριο κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία της πόλης. Με την εντολή Hotel Charlie Charlie Charlie, κάθετος, GR για Greece, αστεράκι και την τοποθεσία Ακρόπολης, ζητάμε από το σύστημα να μας δείξει τι μπορεί να βρει σύμφωνα με αυτή την περιοχή. Το σύστημα μας απαντάει με τις επιλογές που έχει καταχωρημένες με αυτή την ονομασία. Εμείς διαλέγουμε τον αριθμό της σειράς, σύμφωνα με το availability και τις ημερομηνίες που μας ενδιαφέρει. Με την εντολή Honda Στεράκι και το νούμερο του ξενοδοχείου που με ενδιαφέρει, μπαίνω στο description του ξενοδοχείου. Εδώ βλέπω την τιμή του δωματίου, το guarantee policy, το cancellation policy και πιο πάνω το σύστημα μου δείχνει πώς μπορώ να κρατήσω ένα δωμάτιο. Συμπληρώνοντας και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, κρατάω το δωμάτιο, περνάω τα στοιχεία του, το σύστημα δεν μου δίνει confirmation number και μου ζητάει να κάνω την εντολή 0RSF1 έτσι ώστε να πάρω το confirmation number. Κλείνω την κράτησή μου. Μπορούμε μέσα από την κράτηση να στείλουμε email της κράτησης στον επιβάτη μας. Μέσα σε αυτό το email υπάρχει και συνημμένο αρχείο που μπορεί να δει τα στοιχεία της κράτησής του. Εδώ φαίνεται το όνομα του επιβάτη, εδώ φαίνονται τα στοιχεία του ξενοδοχείου, τα τηλέφωνο, το fax και η διεύθυνσή του. Μπορούμε να δούμε και το confirmation number. Εδώ υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το δωμάτιο, το cancellation policy και το guarantee policy. Έτσι ο πελάτης μπορεί να έχει ένα PDF αρχείο με την κράτησή του. Όσον αφορά την εκπαίδευση, σε όλα τα basic trainings περιλαμβάνονται και τα ξενοδοχεία. Manuals μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε μέσα από το Agency Services. Θα κάνετε κλικ στο Training, Training Workbooks, Current Hotel. Και κλικ στο Hotel Reservations. Μπορείτε είτε να σώσετε είτε να εκτυπώσετε. Τέλος, η NetTrans είναι μια συνεργαζόμενη με τη Saber εταιρεία που συγκεντρώνει τις προμήθειες του γραφείου σας και ανακτά κατά μέσο όρο έως και 30% περισσότερες προμήθειες. Λαμβάνετε μηνιαία μια επιταγή για όλες τις προμήθειες που συλλέγονται. Σας ευχαριστούμε πολύ.